Σε νέα φάση μπαίνει ο βιολογικός καθαρισμός της Γεωργιούπολης στα Χανιά. Το 40% το οποίο θυμίζουμε κρεμούσε και δημοπρατείται μετά την ορίμανση των μελετών. Στο στούντιο της Νέας Τηλεόρασης, για να συζητήσουμε για το θέμα, φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Αποκορών, Χαράλαμπλο Κουκιανάκη. Καλώς μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε. Χαρά μας για ένα έργο το οποίο να συζητήσουμε για ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι. Το περιμένει πώς και πώς η περιοχή, να το πούμε λαϊκά. Γιατί χρειάζεται, έτσι θυμίζουμε. Ένα έργο πολυπόθητο, ναι. Θα έλεγα επιθυμίες πολλών αυτοδιοικητικών αρχών πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Σε τι ένα έργο το οποίο πέρασε από 40 κύματα για να φτάσουμε στο σημείο αυτό που φτάσαμε. Να σας θυμίσω ότι έχει εκτελεστεί το 60% των δικτύων όδευσης λιμάτων. Mm-hmm. Εναπομένει το 40% συν ένα χιλιόμετρο το οποίο προσθέσαμε με τη νέα μελέτη. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει δημοπρατηθεί και εκτελείται το εργοστάσιο του βιολογικού. Εναπομένει λοιπόν το 40% συν τα χίλια μέτρα δικτύων. 11 αντιλιοστάσια και ο υποθαλάσσιος. Ξαναέγινε από την αρχή η μελέτη και καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια, σε συνεργασία ο Δήμος Αποκορών με την περιφέρεια Κρήτης, και εδώ αξίζουν συγχαρητήρια στους υπαλλήλους που εργάστηκαν και στους ειδικούς συνεργάτες που εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, διότι φέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την μελέτη σε μια ωριμότητα τέτοια, ώστε σήμερα γιατί να έχει δημοπρατηθεί. Γιατί χρειάστηκε να γίνει από την αρχή η μελέτη? Η μελέτη ήταν διάτρητη. Εάν και στήχησε αρκετά χρήματα. Ήταν διάτρητη διότι είχαν χωροδοτηθεί τα 10 αντιλοστάσια και υπολοιπόταν και ένα αντιλοστάσιο που το προσθέσαμε, στο υδάτινο στοιχείο χωρίς να είναι μελετημένες γι' αυτό. Ο δε υποθαλάσσιος αγωγός είχε μελετηθεί χωρίς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, άρα δεν μπορούσε να εκτελεστεί. Επομένως, ο εργολάβος άφησε το έργο, διότι όπως καταλαβαίνετε, αλλιώς κατασκευάζεται ένα αντιλοστάσιο να είναι χωροθετημένο μέσα στο υδάτινο στοιχείο και αλλιώς να είναι σε στέρεο έδαφος. Ήταν πολύ πολλαπλάσια η τιμή του. Όμως σήμερα έχει γίνει δημοπράτηση, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους και 23 Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι προσφορές. Θεωρούμε λοιπόν ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχει ένα βιο ανάδοχος, ο οποίος μέσα σε 20 μήνες υποχρεούται να εκτελέσει το έργο. Λέμε λοιπόν ότι το αργότερο, Θεού θέλοντος και εφόσον δεν έχουμε ενστάσεις και προσφυγές, το έργο να παραδοθεί στην ευρύτερη κοινωνία το πρώτο εξάμηνο του 2023. Είναι ένα έργο, όπως είπατε και εσείς, αναπτυξιακό. Είναι ένα έργο το οποίο έρχεται να καλύψει μια περιοχή που έχει 16.000 κλίνες. Την ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Αλμυρού φτάνει μέχρι τις Βρύσες και μας δίνει τη δυνατότητα στο νέο ΕΣΠΑ το οποίο έρχεται να προσθέσουμε και άλλες περιοχές, όπως είναι η περιοχή των Βρυσών. Παράλληλα, προχωράμε ως Δήμος και στην ίδρυση της ΔΕΙΑ, όπου θα έρχεται να καλύψει έργα υδρεύσεων που έχουμε προσθέσει πάνω από 6,5 εκατομμύρια, έργα βιολογικών, νέο έργα βιολογικών, όπως είναι ο βιολογικός Αλμυρίδας, που φιλοδοξούμε μέχρι τέλος του έτους να τον έχουμε εντάξει αυτό, και τον ήδη υπάρχοντα βιολογικό που εμείς αδειοδοτήσαμε, το βιολογικό των Καλυβών. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν προς αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Και προπάντων τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αναμουντάκη, όπου και με τη δική του συμβολή καταφέραμε σήμερα να δηλώνουμε ικανοποιημένοι για αυτό το αποτέλεσμα. Αναφέρεται ένα χρονοδιάγραμμα. Καλώς εγώ των πραγμάτων, στην περίπτωση που δεν έχουμε ενστάσεις, πιθανολογείτε ότι μπορεί να υπάρξουν? Για να το λέτε, για να το αναφέρετε, μάλλον. Όχι, απλώς σε ένα τόσο μεγάλο έργο, 12,5 εκατομμυρίων, ενδεχομένως κάποιοι να νιώθουν τον εαυτό τους αντικειμένο και να προσφύγουν σε ενστάσεις. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι έχουμε το περιθώριο να αντιδράσουμε και να έρθει πολύ γρήγορα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για 11 αντιλιοστάσια. Τον υποθαλάσσιο εντός της θάλασσας 860 μέτρων και 350 ο καταθλιπτικός πριν τη θάλασσα, συν το 40% επιπλέον άλλο ένα χιλιόμετρο δίκτυα όδευσης. Οι χωροθετήσεις έχουν γίνει κανονικά, έτσι? Ακριβώς. Είμαστε πληρέστατοι. Φανταστείτε ότι αυτό το έργο έπρεπε να γίνει προχθές. Ναι, είναι ένα έργο το οποίο εκθέτει, θα έλεγα, την περιοχή μας. Και είναι ένα έργο να δώσει ανάσα, να δώσει ανάπτυξη, νέα προοπτική, πέρα από την τουριστική. 2 ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται χωρίς βιολογικό? Αναγκάζονται να έχουν τα ξενοδοχεία δικούς τους βιολογικούς, να έχουν επιπρόσθετα έξοδα και, όπως καταλαβαίνετε, ενίοτε να μην μπορεί να ελεγχθεί όλη αυτή η κατάσταση και να δημιουργούνται κατά καιρούς κάποια προβλήματα. Και περιβαλλοντικές ρυπάνσεις. Μαζί λοιπόν με το έργο της οδικής ασφάλειας, το οποίο εντός του έτους δημοπρατείται, που έρχεται να δημιουργήσει 8
πεζογέφυρες, 3 υπόγειες διαβάσεις, 18 στάσεις λεωφορείων, νέο ασφαλτικό, πεζόδρομο, φωτισμό. Μιλάτε για τον δρόμο που οδηγεί προς τον Πετρέο. Από Πετρέο μέχρι Γεωργιούπολη θα δώσουν μια νέα δυναμική στην περιοχή. Και έχοντας το νέο νόμο το οποίο ψηφίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που δίνει δυνατότητα νέας, έτσι ας το πούμε, χωροθέτησης της περιοχής, αυτή η περιοχή θα εκτιναχθεί αναπτυξιακά και θα δώσει, θα έλεγα, μια οικονομική ανάσα όχι μόνο στο Δήμο Αποκορώνου, αλλά εν γέννη στην Κρήτη. Μέσα στο λόγο σας αναφερθήκατε και στο περιβόητο αυτό έργο της σύστασης της ΔΕΙΑ. Γίνεται πραγματικότητα δηλαδή, ναι. Έχει γίνει. Ναι, όχι. Αυτή τη στιγμή ο μελετητής έχει ολοκληρώσει την οικονομοτεχνική μελέτη. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε περί τα τέλη του μηνός, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί. Έχουμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έδρα της ΔΕΙΑ, ο οποίο είναι η ιστορική έδρα, ο Βάμος, του Δήμου μας. Και θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση των βιολογικών, του βιολογικού του συγκεκριμένου, αλλά και των έργων ίδρυυσης και άδρυυσης που έχουμε, που δημοπρατούνται τώρα στον Αποκόρωνα, θα έρθει η ΔΕΙΑ να έρθει ως ομπρέλα, να στεγάσει όλες αυτές τις δραστηριότητες και να δώσει και νέες θέσεις εργασίας. Α, προβλέπονται βάσει οργανογράμματος πόσες θέσεις. Γύρω στις 48 θέσεις. Πολύ σημαντικός αριθμός. Και αυτή τη στιγμή, μέσα στην ευχάριστη θέση, να πούμε ότι έχει δημοπρατηθεί, μια και μιλάμε και για θέσεις εργασίας, και ο βρεφικός σταθμός Καλυβών, όπου προβλέπει άλλες 7 θέσεις εργασίας. Πολύ σημαντικό. Και για την κοινωνία. Είναι μια που δομή χρειάζεται τις ανάγκες του Αποκόρωνα. Λείπει από τον Αποκόρωνα και έρχεται να στεγάσει, ναι, να φιλοξενήσει παιδιά από ηλικίας 0 έως 2,5 ετών. Να πούμε λίγο και το των ημερών κλείνοντας. Αγροτικός Αύγουστος θα γίνει κανονικά στην περιοχή. Με αισιοδοξία βλέπουμε το μέλλον. Δεν κατεβάζουμε κουρτίνα. Παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αφού ο χώρος είναι περιορισμένος, περιφρονούμενος. Έχει είσοδο και έξοδο. Mm-hmm. Άρα μπορούμε να ελέγξουμε αυτοί που θα μπαίνουν μέσα και ποιοι θα βγαίνουν. Να πάρουμε δηλαδή τα μέτρα που από την ΚΙΑ προβλέπονται. Mm-hmm. Και δίνουμε, κύριε Κατσαράκη, μία διέξοδο στα διέξοδα που έχει δημιουργήσει η πανδημία, στα οικονομικά διέξοδα, στους παραγωγούς μας, στους μεταποιητές. Βέβαια, χρειάζεται και τουρισμός και επισκέπτες για να επισκεφθούν την περιοχή. Εμάς στον Αποκόρωνα το είχα προβλέψει ότι εμείς στον Αποκόρωνα θα λειτουργήσουμε έστω και με το 50%. Της περιστινής περίοδου. Και πράγματι έχουμε ξεπεράσει το 35%. Αυτή τη στιγμή η τουριστική κίνηση στον τόπο μας είναι σε ανωδική πορεία καθημερινά. Βοήθησε καθόλου και το άνοιγμα για την Αγγλία, γιατί ξέρουμε ότι είναι και πολλοί Άγγλοι στην Αγγλία. Όλα βοήθησαν, αλλά μην ξεχνάτε ότι το 80% και πλέον των επισκεπτών στον Αποκόρωνα είναι Γερμανοί. Και μας είχε ανοίξει από την 1η Ιουλίου. Και έτσι έχουμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο. Βέβαια, η ζημιά είναι τεράστια. Που έρχεται να προστεθεί και με τη ζημιά που έχει πάθει ο πρωτογενής τομέας πέρυσι με το χάσιμο της σοδειάς, φέτος με τη ζημιά που πάθαμε με τις ανεμοθύελες και την τοτιάδες που κάηκε ο αθός. Ας περιμένουμε να τελειώσει η σεζόν και να δούμε θετικά στοιχεία. Ναι. Σφίγγουμε την γροθιά μας, ενωμένοι, δυνατοί, προχωρούμε και ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον. Αυτό χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.